αγάπησα την που καρδιάς, άμα και χάρη κάτι. Αγάπησα την που καρδιάς, άμα και χάρη κάτι. Τον ένα δρόνον είχα την, τον άλλον έχασα την. Αγάπησα την που καρκιάς και πίνα τον γαμό της. Αγάπησα την που καρκιάς και πίνα τον γαμό της. Και μέρα νύχτα νέρεσα κρύφα που το στενό. Φίλοι και φίλες, σήμερα ταξιδεύοντας με το Θήμιο βρεθήκαμε στην αγαπημένη μας Κύπρο. Αγάπησα την που καρκιάς κι είχα το για καμάρι. Αγάπησα την που καρκιάς κι είχα το για καμάρι. Μα κι είναι περιπέζει με που να την δω κουβάρι. Ύστερα από κάλεσμα του πολιτιστικού ομίλου κοντά στην παράδοση, από τον κύριο Πανίκο Θεοφίλου, βρεθήκαμε και εμείς με τη σειρά μας για να πλαισιώσουμε την εκδήλωσή τους με τα τραγούδια μας. Εσύρα το μήλον, εσύρα το μήλον και να κυλίσε. Και να τη φιλήσω ενέκα ηλίσε. Και να τη φιλήσω ενέκα ηλίσε. Εσύρα το μήλον, εσύρα το μήλον, πας την τεράτσαν. Τσένεψα τη δυνάλη, τσίρτεν κοιμήτσα. Η Κύπρος έπαιζε πάντα σημαντικό ρόλο στην ιστορία, καθώς η γεωγραφική της θέση είναι θέση κλειδί στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυπριακή ιστορία αρχίζει από την 6η χιλιετηρίδα π.Χ. Χριστού. Όμως, ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στο νησί υπάρχουν και παλιότερα. Αυτό που έκανε σημαντική την Κύπρο στην αρχαιότητα, πέρα από την γεωγραφική της θέση, είναι η ανακάλυψη πλούσιων κοιτασμάτων χαλκού στο νησί την 3η χιλιετηρίδα. Η εγκατάσταση των Μυκηναίων και των Αχαιών τον 15ο αιώνα π.Χ. συνέβαλε ώστε να καταστεί η Κύπρος σημαντικό κέντρο του ελληνικού πολιτισμού. Οι Αχαιοί ίδρυσαν ελληνικά βασίλεια στην Κύπρο κατά το μυκηναϊκό πρότυπο και εισήγαγαν την ελληνική γλώσσα και θρησκεία καθώς και τον ελληνικό τρόπο ζωής της. Η Κύπρος δεν ήταν γνωστή στην αρχαιότητα μόνο για τα χαλκορυχεία, αλλά και για τα πλούσια δάση της. Γι' αυτό από εκείνη την εποχή μπορούμε να μιλάμε για μια ελληνική Κύπρο.
Από τον 5ο αιώνα π.Χ. η Αθήνα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πράγματα της Κύπρου, συνεργαζόμενη στενά με τα Κυπριακά βασίλεια. Κατά την περίοδο αυτή, βασιλιάς της Σαλαμίνας στην Κύπρο ήταν ο Ευαγόρας, ένας από τους γνωστότερους Κύπριους βασιλιάδες. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν αυτός που απελευθέρωσε την Κύπρο από τους Πέρσες που την είχαν καταλάβει. Τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Κύπρος έγινε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της αυτοκρατορίας των Πτολεμαίων της Αιγύπτου. Αργότερα, το 58 π.Χ., η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Τόσο στην Πτολεμαϊκή, όσο και στην Ρωμαϊκή περίοδο, το Ιερό της Αφροδίτης στην Πάφο ήταν το κέντρο της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής της Κύπρου. Το 45 μετά Χριστόν ήρθε ο χριστιανισμός στο νησί με τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα. Ο Απόστολος Βαρνάβας είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου. Η Κύπρος σήμερα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 100.000 κατοίκους εντός των δημοτικών ορίων και στους περίπου 180.000 στην ευρύτερη αστική περιοχή.
γνωστή ανάμεσα στις πόλεις της Κύπρου για την πλούσια νυχτερινή ζωή της και την πολιτιστική της παράδοση. Η Λεμεσός είναι επίσης το μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού και ένα από τα μεγαλύτερα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει γνωρίσει αλματώδη ανάπτυξη, ιδίως μετά το 1974, οπότε λόγω της τουρκικής εισβολής χάθηκε το άλλο σημαντικό λιμάνι της Κύπρου, η Αμόχωστος. Η πόλη της Λεμεσού άρχισε να αναφέρεται στην ιστορία κατά την πρώιμη Βυζαντινή εποχή με το όνομα Νεάπολης. Κατά τα Βυζαντινά χρόνια ήταν έδρα επιστήμης.